Κύριε Κουτσουμίτη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε άραγε? Ας ξεκινήσουμε από τα περίχωρα του Κιέβου, με αυτή τη φοβερή ιστορία. Από τη μία έχουμε βεβαιότητες, όπως αυτές εκφράζονται από τα διεθνή μέσα, αλλά και από πολιτικούς, ότι πρόκειται για μία πράξη βαρβαρότητας. Από την άλλη έχουμε από τη μεριά του Κρεμλίνου απόρριψη όλων αυτών των ισχυρισμών, ότι τα έκπραξαν μόνοι τους οι Ουκρανοί. Έχουμε μαζικούς τάφους, βρεθήκαν, και ακόμα το BBC έβγαλε σήμερα και καινούριες ειδήσεις. Ναι, λοιπόν, είναι το γνωστό αφήγημα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο σε όλες τις επιθέσεις που κάνει κατά μάχων, στους διάφορους πολέμους που έχει εμπλακεί κατά καιρούς, στη Τσετσενία, στη Συρία και αλλού. Όμως έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη πληροφορίες και στοιχεία από δορυφόρους. Οι New York Times δημοσίευσαν χθες το βράδυ δορυφορικές λήψεις ότι τα πτώματα αυτά βρίσκονταν στα συγκεκριμένα σημεία εδώ και αρκετές ημέρες, ίσως και εβδομάδες. Και επίσης έχουμε την προετοιμασία πλέον αποστολής ειδικών τεχνικών, οι οποίοι θα κάνουν κανονική αυτοψία ώστε να εξαχθούν πολύ βέβαια συμπεράσματα για το πώς προέκυψαν όλα αυτά τα εγκλήματα. Πριν έρθουμε στην δήλωση του Biden ότι αποκαλεί ευθέως τον Βλαντιμίρ Πούτιν εγκληματία πολέμου και λέει ότι πρέπει να δικαστεί, πείτε μας εσείς πώς ορίζεται το έγκλημα πολέμου, για να μπορεί κάποιος να παραπεμφθεί. Λοιπόν, υπάρχει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που έχει έδρα στη Χάγη και ήδη ο εισαγγελέας εδώ και εβδομάδες έχει δηλώσει ότι έχει ανοίξει φάκελος για πιθανά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ήδη υπάρχουν δηλώσεις και στελεχών του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι ξεκινάει η έρευνα και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Το μεγάλο ζήτημα είναι αν θα μπορέσουν οι ένοχοι, οι δράστες, να δικαστούν ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει την ιδρυτική πράξη ίδρυσης του Διεθνούς Δικαστηρίου και έτσι είναι πολύ πιθανό τελικά μπορεί και να υπάρξει και ερήμην δίκη. Αυτό δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά πλέον μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Επομένως, και αν ακόμα ασκηθεί δίωξη εναντίον του Πούτιν ως κατηγορουμένου για εγκλήματα πολέμου, το πιθανότερο είναι ότι δεν πρόκειται να παραστεί, ότι δεν έχει υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Ακριβώς. Θα έχουμε όμως μια κατάσταση ενός διεθνούς εντάλματος σύλληψης που θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις κινήσεις της ρωσικής ηγεσίας ανά τον κόσμο, αλλά θα βάλει και σε πολύ, θα έλεγα, θέση ευθύνης τις δυτικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυτό το ένταλμα και οποιαδήποτε στιγμή παρουσιαστεί ευκαιρία ή περίπτωση να μπορεί να συλληφθεί κάποιος από τους υπόπτους ή τους καταδικαστέντες, θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα. Ένα από τα εγκλήματα πολέμου είναι η δολοφονία αμάχων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει να βεβαιωθεί ότι επρόκειτο για άμαχους και όχι για στρατιώτες. Είναι έτσι? Ακριβώς, και να πρέπει να πιστοποιηθεί ότι επρόκειτο για σκόπιμη δολοφονία αμάχων και δεν έγινε από παράπλευρες απώλειες ή από μια έκρηξη κάποιας βόμβας. Μάλιστα. Επομένως, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος? Καταρχάς, στρατιωτικά, πού βρισκόμαστε? Αποσύρθηκαν δυνάμεις οι ρωσικές από το Κίεβο? Έχουν πάει πιο πίσω, ετοιμάζουν μια καινούρια αντεπίθεση, τι? Ναι, λοιπόν, οι ουκρανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι οι Ρώσοι έχουν αποχωρήσει από τα βόρεια του Κιέβου. Οι Αμερικανοί χθες το βράδυ δήλωσαν ότι παραμένουν κάποιες μικρές μονάδες, αλλά φαίνεται ότι και αυτές θα αποχωρήσουν μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναδιάταξη των δυνάμεων της Ρωσίας με ενισχύσεις επιθέσεις στο ανατολικό και νότιο τμήμα του μετώπου, όπου ήδη έχουμε βομβαρδισμούς ξανά και στην πόλεμο στη Μαριούπολη συνεχίζεται οι μάχες και στα υπόλοιπα μέτωπα του Ντομπάς. Άρα θα πρέπει να αναμένουμε μια ενίσχυση των επιθέσεων στο νότιο κομμάτι και θα έλεγα ότι ακόμη και η πίεση μέσα στο εσωτερικό της Ρωσίας πλέον έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη για ακόμη πιο ενισχυμένη πολεμική εμπλοκή της Ρωσίας στο μέτωπο.
Μάλιστα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κύριος Δένδιας, μετέβει στην Οδυσσό για μια έτσι αποστολή επίγουσα. Πήγε δηλαδή εκεί και επέστρεψε σχεδόν την ίδια μέρα. Πώς την είδατε αυτή την επίσκεψη? Μερικοί συζητάνε, συγγνώμη που επεμβαίνω, μερικοί συζητάνε έτσι λίγο σκοπτικά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε στο βιβλίο, ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου ότι είναι ουκρανική η Οδυσσός και απλώς απεχώρησε. Αυτό έχει μία σημασία? Για μένα έχει σημασία, κυρίως το γεγονός ότι σε ουκρανικό έδαφος ο Υπουργός δεν έκανε ούτε μία δήλωση καταδίκης των επιθέσεων και των εγκλημάτων που γίνονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Ουκρανίας. Ήτανε μία δήλωση, έκανε δηλώσεις ενώπιον της αναπληρώτριας Πρωθυπουργού, του Δημάρχου και στο ελληνικό προξενείο, που αφορούσε μόνο τα ζητήματα της ελληνικής κοινότητας και της ελληνικής πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικής έκφρασης που νομίζω δεν ταιριάζει με τη συνολική στάση της Ελλάδας μέχρι τώρα στον πόλεμο. Μάλιστα. Ωραία. Πείτε μας λοιπόν για το προηγούμενο που σας έλεγα, για το πώς θα πάει αυτή η κατάσταση, πώς θα καταλήξει. Λοιπόν, ενώ ελπίζαμε και ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα, εγώ προσωπικά είμαι αρκετά επιφυλακτικός για το αν μπορέσει να υπάρξει μια ουσιαστική ειρήνευση. Τα σχέδια της Ρωσίας είναι πολύ ευρύτερα, ξεφεύγουν εντελώς από το ζήτημα του Ντονμπάς ή κάποιων επιμέρους ας πούμε κερδών πολεμικών μέσα στην Ουκρανία. Μιλάνε πλέον ευθέως για μια σύγκρουση συνολική, ολική με τη Δύση, με μια εσχατολογική μορφή, ότι πλέον είναι η σύγκρουση που θα φέρει πλέον το μέλλον ή την απόλυτη ήττα της Ρωσίας για τους επόμενους αιώνες. Πράγματα τα οποία είναι αρκετά, θα έλεγα, επικίνδυνα για το πού μπορεί να εκτραπεί πλέον αυτή η κατάσταση. Άρα νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια πρόσκαιρη ίσως διακοπή των εχθροπραξιών όταν η Ρωσία καταφέρει να πετύχει τα εδαφικά κέρδη που επιδιώκει, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα σύγκρουσης της Ρωσίας με τη Δύση μόλις έχει αρχίσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, έστω αν υπάρξει μια πρόσκαιρη διακοπή των εχθροπραξιών, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο μπορεί και να συμφωνηθεί στην Τουρκία που παίζει αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο. Τώρα, όλο και πιο έντονα τις τελευταίες μέρες, διαβάζω και ακούω σχόλια τα οποία είναι στην καλύτερη περίπτωση επιφυλακτικά ως προς το γιατί η Τουρκία θα πρέπει να είναι εκείνη που θα εγγυηθεί μια υποτιθέμενη λύση του Ρώσο-Ουκρανικού ζητήματος. Μπορεί μια χώρα, μεταφέρω λεγόμενα που έχουμε σημειώσει, νομίζω είμαι βέβαιος και εσείς το ίδιο, μπορεί να εγγυηθεί η Τουρκία, η οποία η ίδια ως εγγυήτρια δύναμη εισέβαλε στην Κύπρο και εξακολουθεί και είναι η Κύπρος υποκατοχή? Θα έλεγα από ηθική άποψη φυσικά και δεν μπορεί. Η ίδια η Τουρκία είναι υπαίτια μιας αντίστοιχης κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο και φυσικά είναι εντελώς υποκριτικό να θεωρούμε ότι είναι ένας έντιμος διεθνής παίκτης για να επιτελέσει αυτό το ρόλο στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά όμως, οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές φαίνεται ότι δίνουν ένα μέρος εμπιστοσύνης στην Τουρκία και η Ουκρανία, την οποία η Τουρκία έχει βοηθήσει εδώ και χρόνια, αλλά και η Ρωσία που έχει μια ειδική σχέση με την Τουρκία και θέλει φυσικά να την ενισχύει ίσως και ως δούριο ύπο εντός της Δυτικής Συμμαχίας. Άρα δεν θα πρέπει να μας ξενήσει, γιατί στην διεθνή πολιτική σκηνή βλέπουμε και πράγματα που εκφεύγουν εντελώς από την ηθική τάξη των πραγμάτων. Διαβάζω μια είδηση που είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε και πιο βέβαιος ακόμα ότι σας ενδιαφέρει. Ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βικτόρ Ορμπάν, κέρδισε για τέταρτη φορά τις εκλογές στη χώρα του και μάλιστα με συντριπτικό ποσοστό. Συγκεκριμένα στη Νέα Βουλή θα διαθέτει 135 από τις 199 έδρες, ενώ ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης μένει μόλις στις 56 έδρες. Τώρα διάβασα ότι στον επινίκιο επί λόγω του, ναι, ο Ορμπάν επέκρινε τους γραφειοκράτες, όπως είπε, των Βρυξελών,
The Brussels Bureaucracy, αλλά και τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Αποκάλεσε και τους δύο αντιπάλους του. Ο Ζελένσκι, σημειώνω, έχει επικρίνει κατ' επανάληψη τον Ορμπάν για την απαγόρευση μεταφοράς όπλων μέσω της χώρας του στην Ουκρανία, με την οποία η Ουγγαρία συνορεύει βεβαίως. Ναι, δεν είναι έκπληξη αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Όρμπαν. Επιτίθεται στην ευρωπαϊκή τάξη εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει βέβαια ανοιχτή σύγκρουση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις πρακτικές κατάλυσης του κράτους δικαίου στη χώρα του. Και υπάρχει και η εμπλοκή με την χορήγηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα αυτά βέβαια θα έρθουν πλέον στο προσκήνιο με πολύ εμφατικό τρόπο τους επόμενους μήνες και θα δούμε πώς τα ευρωπαϊκά κράτη θα αντιδράσουν. Από την άλλη όμως, ο κύριος Όρμπαν είχε κάνει μια επίσκεψη πολύ λίγες μέρες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και είχε κλείσει και μάλιστα ειδικές τιμές για ρωσικό αέριο και θέλει να έχει μια ειδική σχέση με τον κύριο Πούτιν. Νομίζω αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση γενικά για την Ευρώπη, να υπάρχουν χώρες οι οποίες εκφεύγουν αυτή τη στιγμή από μια ενότητα και μια στρατηγική που αφορά και το σύνολο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια χώρα η οποία το συντριπτικό κομμάτι του πληθυσμού της ψηφίζει για τέταρτη φορά. Φαντάζομαι ότι οι εκλογές είναι δημοκρατικά, δεν έχουμε ακούσει κάτι για νοθείες ή τέτοια, ψηφίζει τον Ορμπάν, άρα κάτι βλέπουν ή κάτι θέλουν από αυτόν. Ναι, υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα με τον εκλογικό νόμο, ο οποίος ωφελεί υπερβολικά τις περιφέρειες στις οποίες το κόμμα του κυρίου Ορμπάν έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα, το περίφημο gerrymandering, το οποίο στην Ουγγαρία είναι έχει φτάσει στα ανώτατα όρια. Επίσης υπάρχει απόλυτη κατάληψη, θα έλεγα, των μέσων ενημέρωσης και της δημόσιας σφαίρας. Και το τρίτο είναι η διασπάθηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς ημετέρους. Υπάρχει ένα φαύλο αυταρχικό καθεστώς, το οποίο θα έλεγα έχει δημιουργήσει ρίζες μέσα στην ίδια την κοινωνία. Σαφέστατα έχει ερίσματα ο κύριος Όρμπαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε εμείς να ανεχόμαστε την κατάλυση των δημοκρατικών αξιών και των ευρωπαϊκών ιδεωδών. Ασφαλώς όχι. Είχαμε και επικράτηση ακόμη ενός φύλλα προσκύμενου προς τον Πούτιν στη Σερβία, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Τώρα εδώ βέβαια στη Σερβία υπάρχουν ακόμη τα τραύματα του πολέμου της περασμένης 20ετίας, τα οποία είναι ακόμη νοπά, τουλάχιστον για το σερβικό λαό νοπά, αλλά και για τον κοσοβάρικο λαό νοπά, γιατί δεν έχει επιτευχθεί ειρήνη. Εδώ υπάρχουν ευθύνες βέβαια και των ευρωπαϊκών και των δυτικών δυνάμεων και της Ρωσίας, η οποία υποβολημαία προσπαθεί να υποδαβλίζει αυτή τη σύγκρουση για να διατηρεί ένα είδος επιρροής στην περιοχή. Θα έλεγα ότι ο κύριος Βούτσης είναι λίγο πιο πονηρός στην αντιμετώπιση. Δεν κλείνει εντελώς την πόρτα και δεν επιτίθεται ευθέως στην Ευρώπη, διότι έχει να αποκομίσει και ωφέλη από εκεί. Αλλά από την άλλη είναι και αυτό βέβαια ένα καθεστώς το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τις προθέσεις του ως προς τις ευρωπαϊκές αξίες και την δημοκρατική σταθερότητα. Πλήρης και διαφωτιστική πολύ η κουβέντα μαζί σας, κύριε Κουτσομίτη. Όσοι επιθυμούν να μαθαίνουν και πράγματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, κυρίως τα ευρωπαϊκά θέματα, στο Kappa News μπορείτε να απευθυνθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συμμετοχή σήμερα. Γεια σας. Καλημέρα. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News.